Στο έλεος αδιαφορίας έχουν αφαιθεί ασυντήρητες γέφυρες στο ΒΟΑΚ, όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί. Γέφυρες που δεν έχουν συντηρηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, όπως η γέφυρα του ΒΟΑΚ στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, η γέφυρα στον Κατσαμπά, όπου είναι ορατή η διάβρωση του οπλισμού και η αποσάσρωση σκυροδέματος και όχι μόνο. Και δεν κοιτάνε τη γέφυρα που είναι ετοιμόρροπη πίσω. Αυτό είναι πιο σημαντικό από τις λακκούβες που είναι γεμάτες στο Ηράκλειο. Είμαστε μια σεισμική περιοχή. Αυτές οι γέφυρες είναι πολλών ετών, έχουν πολλά χρόνια να συντηρηθούν. Νομίζω ότι είναι και εμφανέστερο το πρόβλημα πολλές φορές. Η υπηρεσία μας εντοπίζει πάντοτε και αφεαυτού και μετά από επισημάνσεις των πολιτών τα θέματα συντηρήσεως σε όλες τις γέφυρες της αρμοδιότητάς της. Έχει προετοιμάσει μελέτες για όλες τις γέφυρες οι οποίες την αφορούν. Η χρηματοδότηση όμως αντλείται από το Υπουργείο. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε ανησυχητικές εικόνες και στη γέφυρα της Εθνικής στο ύψος του Γιόφυρου. Διερχόμενοι οδηγοί τρέμουν κάθε φορά που διασχίζουν και το επίμαχο σημείο, καθώς υπάρχει ο φόβος στο ενδεχόμενο πτώσης οβάδων. Από καρδιωτικές οι εικόνες και στο μικρό γεφυράκι στο Γιόφυρο. Την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης 6 γεφυρών στο ΒΟΑΚ τονίζει η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία απέστειλε το περασμένο Νοέμβριο τεχνικό δελτίο προς το αρμόδιο Υπουργείο για την αναγκαία χρηματοδότηση ύψους 5.100.000 ευρώ. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η γέφυρα του ΒΟΑΚ στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, δηλώνει ο Νίκος Κουλάς. Ήδη από τον Νοέμβριο έχουμε δώσει ένα τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο ύψους 5.100.000 ευρώ για την γέφυρα της Αλικαρνασσού, για τη γέφυρα στο Σιλεμιανό Ρέμα, για τη γέφυρα στα Λινοπεράματα, την κάτω διάβαση στα Λινοπεράματα, για τη γέφυρα της Ζουρίδας, για τη γέφυρα στις διάβασης προσίσεις, για τη γέφυρα του Γεροποτάμου Ρεθύμνου. Αυτές οι γέφυρες είναι στην πρώτη προτεραιότητα για την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης. Αν και πέρασαν 5 μήνες από τότε που απέστειλε το τεχνικό δελτίο η Περιφέρεια Κρήτης, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει ανάψει ακόμα το πράσινο φως και τη συντήρηση των γεφυρών, όπου οδηγοί θέτουν ζητήματα ασφάλειας. Επισημαίνουμε διαρκώς τις ανάγκες μας, τα τεταμένα θέματα οδικής ασφάλειας τα οποία διαχειριζόμαστε. Η γέφυρα της Αλικαρνασσού είναι η πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την αποκατάσταση όλων των γεφυρών του ΒΟΑΚ. Είναι το υπαριθμόν ένα θέμα.